Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Μήνυμα στήριξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας έστειλε από το Ισραήλ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Έλι Κοέν κατά τη συνάντηση που είχε με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας Νίκο Δένδη, ο οποίος και ενημέρωσε για την προκλητική τακτική της Άγκυρας. Ο Ταγί Περντογάν πάλι επισπεύδει την ψήφιση του παράνομου Τούρκο-Λιβικού μνημονίου στο Κοινοβούλιο της Τουρκίας με στόχο να ξεκινήσει τις έρευνες με βάση το ψευδομνημόνιο νότια της Κρήτης και σε Λιβύη. Τη σημαντική στρατηγική σχέση Ελλάδας-Ισραήλ επιβεβαίωσαν ο Νίκος Δένδιας και ο ομόλογος του Έλι Κοέν κατά τη συνάντησή του στα Ιεροσόλυμα, με τον Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών να στέλνει το μήνυμα ότι το Ισραήλ υποστηρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας. I briefed you on the challenges we are facing from our neighbor Turkey that systematically violates our territory, our space, uses hybrid tactics, escalates tensions, including open threats. If you can ever believe that, of invasion and of aiming ballistic missile at Athens, revisionism and violations of international law principles is something that is totally unacceptable. Fred Nichols, that Israel supports the sovereign rights and territorial integrity of Greece. Israel believes that this agreement should be resolved through dialogue and diplomacy. Ελλάδα και Ισραήλ εκπληρώνουν έναν σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα και την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου. Την ίδια ώρα, ο Ταγί Περντογάν επισπεύδει την ψήφιση του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου. Ήρθε στο τουρκικό κοινοβούλιο προς συζήτηση στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων η συμφωνία που είχε κάνει με τη Λιβύη για την έρευνα υδρογονανθράκων στη θάλασσα και στην ξηρά. Σημαίνει ότι αν εγκριθεί και από το τουρκικό κοινοβούλιο, πολύ πιο άμεσα μπορούν να ξεκινήσουν έρευνες και νότια της Κρήτης και βεβαίως σε χερσαίες περιοχές της Λιβύης. Μπορεί να μπλέξει τα πράγματα η Τουρκία. Η Ελλάδα είναι προετοιμασμένη να απαντήσει αποτελεσματικά σε κάθε πρόκληση ανά πάσα στιγμή, διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Εμείς πάντοτε επιδιώκουμε τη σταθερότητα και την συνεννόηση. Με το παράλογο δεν συνομιλούμε και βεβαίως δεν είμαστε διατηθειμένοι, όπως είναι γνωστό, να υποχωρήσουμε βήμα πίσω στην υπεράσπιση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, της εθνικής μας κυριαρχίας, ζητήματα που είναι απολύτως ταυτόσιμα και με τη διεθνή νομιμότητα. Ο Τούρκος Πρόεδρος παίζει το τελευταίο του χαρτί, το οποίο είναι η εθνικιστική συσπήρωση, υπογραμμίζει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, την Ντόρα Πακογιάννη. Κοιτάξτε τώρα, το κάνει σε μια κατάσταση στην οποία ουσιαστικά παίζει το τελευταίο του χαρτί. Και το τελευταίο του χαρτί είναι η εθνικιστική συσπήρωση. Mm-hmm. Για να μπορέσεις να συσπυρώσεις σε εθνικιστική βάση, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις εχθρούς. Άρα έχει αποφασίσει τους εχθρούς του, διότι βλέπει ότι δεν έχει ελπίδα, τουλάχιστον πριν από τις εκλογές, να πάρει τα F-16 για να μπορέσει να πει ότι εν πάση περιπτώσει κάτι έκανα. Η Ελλάδα αξιοποιεί στο έπακρο τις συμμαχίες της μέσα από τη διπλωματική οδό. Η επίσκεψη του Νίκου Δένδια στην Ιερουσαλήμ και η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό της χώρας Μπέντζαμιν Νετανιάχου γίνεται περίπου 3 εβδομάδες πριν το ταξίδι του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα και την επανεκκίνηση των εργασιών του σχήματος 3-1 μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών.